Η διαπραγμάτευση, κύριε Κυριάκου, γι' αυτόν η Βουλή, μετά από έντονο προβληματισμό, προχώρησε στη ψήφιση αυτή τη νομοθεσία, όπου θεσπίζεται η υποχρεωτική χρήση κράνου στα ποδήλατα. Δηλαδή, όσοι θα κυκλοφορούν σε κύριου δρόμου με υψηλέ ταχύτητε και σε ποδηλατολωρίδε, πρέπει να φορούν το κράνο του. Η χρήση κράνου μέσα στα πάρκα και στα πάρκα όπου μπορούν να κινηθούν οι ποδηλάτες δεν είναι υποχρεωτική, αλλά μέσα στο οδικό δίκτυο, μέσα στις ποδηλατορροδίες, οι ποδηλάτες πρέπει να φορούν το κράνος, γιατί σώζει ζωές και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η ασφάλεια και η ζωή είναι αδιαπραγματεύτη. Συγκεκριμένα κράνη, αυτά που πρέπει, που προβλέπει η νομοθεσία. Αυτά που προβλέπει η νομοθεσία. Τα ποδηλατικά κράνη έχουν ειδικές προδιαγραφές και όντως πρέπει πλέον να αποκτήσουμε και μια κουλτούρα που να διαφυλάσσει πρώτα. Άνω των 16 ετών, όσοι είναι άνω των 16, θα διώκονται ποινικά με εξώδικο πρόστιμο 50 ευρώ. Με εξώδικο πρόστιμο 50 ευρώ, ναι, ακριβώς. Εσείς έχετε κράνος για το ποδήλατο ή δεν έχετε ποδήλατο? Έχω ποδήλατο, αλλά από τώρα και στο εξής θα φορώ και το κράνος μου, κύριε Κυριάκο. Άρα, εμείς που έχουμε ποδήλατο και δεν έχουμε κράνος, πρέπει να πάμε να πάρουμε. Εφαρμόστηκε ήδη η νομοθεσία? Η νομοθεσία ψηφίστηκε χθες στη Βουλή και ναι, θα προχωρήσει στην υπογραφή της από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να μπει σε εφαρμογή. Σημαντικό για όλους. Δηλαδή, πλέον όποιος πάρει ποδήλατο και είναι άνω των 16 πρέπει να έχει κράνος. Διαφορετικά, πάει πρόστιμο. Ναι. Ποιος θα κάνει τις καταγγελίες? Η αστυνομία. Εμείς προβληματιστήκαμε πάρα πολύ. Να σας πω την αλήθεια, εξαιτίας του ότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη χρήση του ποδηλάτου. Στην αρχή τέθηκε ο προβληματισμός ότι αν βάλουμε αυτόν τον μέτρο θα μειωθεί η χρήση του ποδηλάτου. Δυστυχώς όμως, κύριε Κυριάκου, δεν είμαστε μια χώρα της Σκανδιναβικής Ευρώπης που είναι διαδομένη η κουλτούρα του ποδηλάτου και υπάρχουν υποδομές σωστές για να μπορούν οι ποδηλάτες να κυκλοφορούν. Δυστυχώς, οι δικές μας υποδομές είναι υποβαθμισμένες. Γι' αυτόν τον λόγο θεωρήσαμε και πιστεύουμε ότι η χρήση του ποδηλάτου, η χρήση του κράνους μπορεί να αποτελέσει ένα μέτρο για να σωθούν ζωές. 50 ευρώ, τι άλλο, αλλά με τα σκούτερ και αυτό 50 ευρώ. Με τα σκούτερ τέθηκε χθες στην Ολομέλεια για να καθοριστεί ένα νομικό πλαίσιο που θα βάζει φρένο στην άναρχη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών ή αλλιώς σκούτερ. Μέχρι τώρα βλέπαμε τα σκούτερ να κυκλοφορούν παντού ελεύθερα και δυστυχώς έγινουμε μάρτυρες το τελευταίο διάστημα και θανατηφόρων δυστυχημάτων. Αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί και γι' αυτό ως Επιτροπή θεσπίσαμε έναν πλαίσιο ώστε να ρυθμίζεται η χρήση των σκούτερ. Δηλαδή να υπάρχει έναν ηλικιακό όριο, η ανώτατη ταχύτητα, το πού θα κυκλοφορούν, με ποιον τρόπο θα κυκλοφορούν, ώστε να διαφυλάσσεται η δημόσια ασφάλεια και η ασφάλεια στην οδική κυκλοφορία. Να τα δούμε να εφαρμόζονται, να το μάθουν οι πολίτες. Θα δοθεί χρόνος να τα εμπεδώσουμε όλα αυτά και να τα κάνουμε πριν μας καταγγέλλετε, κύριε Φαγοντή? Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα, βέβαια. Πολύ φορτίο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα σκούτερ πέφτει πάνω στις πλάτες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς πιστεύουμε ότι στο παρόν στάδιο η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει τα κατάλληλα μέτρα για να μπορεί να εφαρμόσει την νομοθεσία. Πιστεύουμε όμως με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη δημιουργία δημοτικής αστυνομίας μπορεί να γίνει ο έλεγχος της εφαρμογής του νόμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φαγοντή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.